μήνα ευχόμαστε. Μπαίνουμε σε ένα μήνα βροχερό, αλλά γεμάτο με γιορτές. Γι' αυτό και πρέπει να είμαστε πανέτοιμοι και με αυτά που θα παρουσιάσουμε ο κόσμος να χαρίσει τα πιο όμορφα δώρα. Θα το φροντίσουμε και αυτό. Ευχόμαστε... Και σήμερα είναι γιορτή, έτσι, επειδή ανέφερε τις γιορτές. Τι γιορτή είναι σήμερα? Το Γεωργίου του Σπόρου είναι σήμερα. Χρόνια πολλά σας γιορτάζουν. Πανέτοιμοι και σήμερα να σας προσφέρουμε μια εκπομπή γεμάτη θέματα και συζητήσεις που εσείς έχετε ζητήσει. Ακούστε τι έχουμε για εσάς σήμερα. Περίμενε. Διάζεσαι πολύ. Ξεκουράστηκε το Σαββατοκύριακο? Αρκετά. Πού πήγε? Είμαι στην Λεμεσό και πάλι. Μάλιστα. Εγώ είχα πάει στο βουνί και να στείλω μια καλημέρα στη Φιλοθέη, η οποία σου έχει στείλει σουσούκο να φας, την αγάπη της, της άρεσες πάρα πολύ. Κυρία πάρα πολύ, αλήθεια, με συγκινείτε. Να είστε καλά, την καλημέρα μας σας στέλνουμε. Όντως ήταν βροχερή ημέρα, το Σαββατοκύριο γενικότερα ήταν βροχερό. Ναι, αλλά, αλλά δεν μας άλλαξε τη διάθεση, ήταν όμορφα. Ήταν πολύ ρομαντικό, μου άρεσε πάρα πολύ, αλήθεια. Τι θα δούμε σήμερα στην εκπομπή μας και θα ακούσουμε, για λες. Το πρώτο μας θέμα έχει να κάνει με το εργασιακό άγχος. Ναι. Ξέρουμε ποια είναι τα δικαιώματά μας και αν έχουμε δικαιώματα ως εργαζόμενοι. Βεβαίως. Εργασιακό άγχος λοιπόν και καταπολέμηση του εργασιακού άγχος. Το πρώτο θέμα αμέσως μετά. Με τον κύριο Λιγερό θα μιλήσουμε για την θρησκεία και για την επιστήμη. Ποια είναι εκείνα τα οποία αποδέχεται και αναγνωρίζει η Εκκλησία και απορρίπτει η επιστήμη. Πολύ μεγάλο το θέμα. Και τα δύο, αυτό είναι το ερώτημα. Βεβαίως, θα το συζητήσουμε και θα καταλήξουμε σε κάποιο συμπέρασμα, είμαι σίγουρη. Στη συνέχεια με την κυρία Ελένη Ανδρέου θα μιλήσουμε για τη ζάχαρη και για τις γλυκαντικές ουσίες, τι πρέπει να γνωρίζουμε για να μην στιβάζουμε περί τα κιλά, αλλά και να απολαμβάνουμε και τα ροφήματα και τα γλυκά μας. Στη συνέχεια. Η κυρία Νίκη Λαζαρίδου θα είναι μαζί μας. Έχει ενδιαφέρουσες προτάσεις για παπούτσια, πώς μπορούμε να τα συνδυάζουμε σωστά. Εγώ δεν ξέρω προσωπικά. Θα μάθω αρκετά νομίζω σήμερα. Θα μαγειρέψουμε με τον Στέφανο και συγκεκριμένα θα κάνει μακαρόνια πένες μαζί με κρύα σάλτσα, λέει. Ωραίο. Ωραίο. Ακούγεται και θα κλείσουμε με την Βασιλική Χριστοφή για τις διαφωνίες που μπορεί να προκύψουν είτε στο σπίτι είτε στο χώρο εργασίας και θα μας μάθει τον καλύτερο τρόπο για να τα επιλύουμε όλα αυτά. Όπως βλέπετε και ακούσατε, πολλά και ενδιαφέροντα. Πάμε να καλημερίσουμε το πρώτο μας, τους πρώτους μας. Αν μου επιτρέπετε, ναι, πριν να διακόψουμε, απλά να αναφέρω. Σας μέρα, καλή εβδομάδα και καλό μήνα να έχετε. Καλή συνέχεια. Για να μην γεμίσουμε εμείς με εργασία. Πρέπει να πάμε σε μουσικό διάλειμμα. Αμέσως μετά με τον κύριο Λιγερό θα μιλήσουμε για την επιστήμη και για την θρησκεία. Για να δούμε τι λέει. Μετά και το όταν θα έρθει ο θάνατος. Αν συμφωνείτε κι εσείς βέβαια. Αρχίζουμε εμείς σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Αμέσως μετά θα μάθουμε περισσότερο για τη ζάχαρη και τις γλυκαντικές ουσίες. Μείνετε μαζί μας. Στο στούδιο και Μιχάλη. Βεβαίως, ένα θέμα που απασχολεί πολλούς εδώ και αιώνες. Μπορούμε να πούμε ότι η επιστήμη με τη θρησκεία ίσως κάπου δεν. Να τα κλείσουμε τις συζητήσεις αυτές όσον αφορά την διατροφή και όλα αυτά τα οποία καταναλώνουμε καθημερινά. Ξέρουμε ότι μας ενδιαφέρει. Το θέμα είναι ότι τα ακούμε και μετά λίγοι από εμάς τα εφαρμόζουμε. Ακριβώς. Και αυτό πρέπει να προσέξουμε αυτό το συγκεκριμένο σημείο. Θα πάμε όμως να καταναλώσουμε κάτι το οποίο ο Στέφανος θα φτιάξει στη συνέχεια. Η κατάθρακα θα είναι και πάλι, Νόστιμες πένες με κρύα σάλτσα είναι η συνταγή μας για σήμερα. Αμέσως μετά υπέροχα παπούτσια με δώρα, γι' αυτό μείνετε για να τα διεκδικήσετε. Και θα κλείσουμε με λύσεις για τα προβλήματα τα οποία προκύπτουν σε ένα σπίτι ή σε ένα εργασιακό χώρο, διαφωνίες. Ναι, πώς μπορούμε να τα επιλύσουμε με πολύ έτσι εύστοχο και ειρηνικό τρόπο. Μείνετε μαζί μας. Η συνταγή του Στέφανο, επιστρέφουμε με υπέροχες προτάσεις για φθινοπορεινά και χειμωνιάτικα παπούτσια. Κερδίζετε ένα ζευγάρι από αυτά τα ωραία παπούτσια που θα παρουσιάσουμε. Θα πάτε να τα πάρετε από το κατάστημα το οποίο φιλοξενούμε και το οποίο μας στηρίζει εδώ και χρόνια. Και τα παπούτσια τα οποία φοράω και εγώ στην εκπομπή είναι από εκεί. Και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Το πόδι να μην είναι πολύ χοντρό το πόδι. Mm-hmm. Είναι πάρα πολύ ωραίο. Βραδινό για τα Χριστούγεννα, έτσι. Για τα Χριστούγεννα, για τις. Ένα ειδικές... λεπτό ποδαράκι όμως θα το φορέσει, ναι, αυτό. Σίγουρα. Δεν μπορώ να το φορέσουν δυστυχώς όλες οι κυρίες. Μπράβο, ναι. Λοιπόν, αυτό είναι το χρώμα το οποίο είναι αγαπημένο. Αλλά το φέρουμε και ανδρικά παιδιά. Τα φέρουμε και ανδρικά και παιδικά παιδιά. Έτσι, ναι, και παιδικά. Θα το επιδιώξουμε σε κάποια άλλη εκπομπή. Να ακούσουμε και ποια είναι η νικήτρια. Από το 1 μέχρι το 15. Κυρία Νίκη, μου δώσε ένα αριθμό. Από το 1 μέχρι το 15. Ναι. Το 15. Το 15. Ποια είναι η κυρία η τυχερή? Η κυρία Μικαέλα Αρτεμίου. Α, ωραίο και το όνομα. Μικαέλα, Μικαέλα Αρτεμίου. Μικαέλα, μου συγχαρητήρια. Έχεις κερδίσει ένα ωραίο ζευγάρι ολοκένουργια χειμωνιάτικα παπούτσια. Μάλιστα. Κυρία Νίκη, με ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσίαση αυτή. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Εδώ θα κλείσουμε με τη μόδα και σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε για συγκρούσεις και διαφωνίες που θα προκύψουν σε ένα χώρο εργασίας, είτε στο σπίτι,
παντού προκύπτουν τέτοιες διαφωνίες. Πώς μπορούμε να τα επιλύσουμε όλα αυτά? Μείνετε μαζί μας. Τι πρέπει να κάνεις? Ναι, εγώ προσωπικά ξέρω τι πρέπει να κάνω. Και για δώσε μας μια συμβουλή να δούμε αν είναι σωστή. Χαμηλώνεις την ένταση της φωνής, επειδή μόνο ο αδύνατος φωνάζει. Αυτός, και αν μπορείς να αναγνωρίσεις αυτός που δεν έχει το δίκιο. Ο αδύνατος και αυτός που δεν έχει επιχειρήματα. Αν υπάρχουν τώρα. Η διαφωνία, θα αρχίσουν οι εντάσεις ή γίνεται ακριβώς το αντίθετο? Έχει περάσει το μήνυμα χωρίς να συζητήσει. Βασιλική μου, πολύ ωραία πράγματα μας έχεις πει. Πράγματα τα οποία συμβαίνουν καθημερινά. Έτσι, να εκπαιδευτεί, μπορείτε να το κάνετε. Υπάρχουν προγράμματα, υπάρχουν εταιρείες, υπάρχουν ειδικοί που μπορούν να το κάνουν. Αλλά μπορεί και ο καθένας μας προσωπικά να εκπαιδευτεί. Τηλέφωνο στο τηλεφωνικό μας κέντρο, αν θέλετε, στο 77-77-1088 και αργότερα στο 22-84-62 να το πάρετε και να επικοινωνήσετε με την Βασιλική. Καλά, θα κλείσουμε για σήμερα. Μάθαμε πολλά για σήμερα. Πάρα πολλά μάθαμε για σήμερα. Και αύριο όμως θα μάθουμε περισσότερα. Μείνετε μαζί μας, τι θα έχουμε? Θα μάθουμε για την περισσότερα όσον αφορά την καταπλάκα σκλήρυση. Μαζί μας είναι ο νευρολόγος, Δόκτωρ Μιχάλης Πρωτοπαπάς. Και πολλά άλλα ενδιαφέροντα θα έχουμε. Έχουμε ομορφιά. Βεβαίως. Αύριο. Έχουμε να φροντίσουμε για το σπίτι. Θα μείνετε μαζί μας. Γεια σας.